10 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου και τουλάχιστον άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε 13 τοποθεσίες σε δύο κοινότητες στην επαρχία Σασκάτσουαν, 3 ώρες βόρεια της πρωτεύουσας του Καναδά, Οτάβα. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε 3 επαρχίες για να συλλάβει τους 2 υπόπτους. Η καναδική αστυνομία αναφέρει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του James Smith Cree Nation και του χωριού Weldon, βορειοανατολικά του Σασκατούν, με τις αρχές να κηρύσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, κάποια θύματα φαίνεται πως ήταν στόχοι των υπόπτων, ενώ άλλοι μπήκαν στο στόχαστρό τους τυχαία. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα που πήγαν μόνα τους σε νοσοκομεία, σημείωσε η υποδιευθύντρια της Βασιλικής Χωροφυλακής του Καναδά. Η αστυνομία δεν είχε δώσει ένα πιθανό κίνητρο ενώ κατονόμασε τους 2 υπόπτους. Ανέφερε πως πρόκειται για τους Ντέιμεν Σάντερσον και Μάιλς Σάντερσον, 31 και 30 ετών αντίστοιχα, διευκρινίζοντας πως κινούνται με αυτοκίνητο crossover SUV.